Λοιπόν, θα πάω στους, στην κυρία Καράνταγλη, την κυρία Χρυσούλα Καράνταγλη και τον κύριο Στέλιο Αφράτη. Ο κύριος Αφράτης είναι στην Αθήνα, κατάγεται από το Ρέθυμνο. Η κυρία Καράνταγλη ζει εδώ στο Ηράκλειο. Η κυρία Καράνταγλη έχασε τον Απρίλιο του 2022 το δικό της άνθρωπο εν ώρα εργασίας στο Μεροκάματο. Πριν από 4 χρόνια ο κύριος Αφράτης έχασε τον αδελφό του. Μάλιστα έχουμε και μια δικαστική απόφαση που είναι δεδομένη από τον περασμένο Ιούλιο. Να τους καλησπερίσω και τους δύο και να ξεκινήσουμε με τον βλέπουμε την κυρία Καράνταγλη. Κυρία Καράνταγλη, σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Καλησπέρα σας. Ο στόχος της απόψινής εκπομπής, κυρία Καράνταγλη, είναι να ακουστείτε εσείς. Να ακουστείτε εσείς οι άνθρωποι που βιώνετε αυτόν τον απίστευτο Γολγοθά. Θα ήθελα, προτού μπούμε στη διαδικασία για το πού είστε δικαστικά αυτή τη στιγμή, θα ήθελα να θυμίσουμε στους τηλεθεατές την δική σας περίπτωση. Είναι 26 Απριλίου του 2022, σωστά? Σωστά. Έφυγε ο σύζυγος από το σπίτι το πρωί, καλός και γερός, και σε λίγες ώρες μας ειδοποιήσανε ότι είχε ένα σοβαρό εργατικό δυστύχημα. Πήγαμε στο νοσοκομείο, εκεί μας ανακοινώσανε ότι ο σύζυγός μου δεν υπήρχε στη ζωή και έφυγε για ένα μεροκάματο. Ουσιαστικά ο σύζυγός σας δούλευε, από ό,τι καταλαβαίνω, σε ένα εργοτάξιο. Σε ένα εργοτάξιο με σκαλοσιές, χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς επιβλέπον μηχανικός. Τελείως και ένα από κάτω, 5,5 μέτρα ήταν που έπεσε ο σύζυγος. Ακαριαίος ο θάνατος. Εσείς το πρωί ξυπνήσατε, έχετε και ένα παιδί. Έχουμε μαζί με τον έφηβη, ναι. Αείμνηστο τον σύζυγό σας. Και πάει ο σύζυγός σας στη δουλειά. Είχατε τον προγραμματισμό της ημέρας, ποιος θα πάρει το παιδί από το σχολείο, βεβαίως, και τα σχετικά. Αυτό, καθημερινότητα της κάθε οικογένειας. Θέλω λίγο να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που σας ζητώ. Είναι εκείνο το τηλέφωνο που σας καλεί και σας λέει ότι πρέπει να έρθετε σε ένα νοσοκομείο. Ναι, ότι υπήρχε τραυματισμός. Από συγγενικό πρόσωπο με πήρε τηλέφωνο ότι υπήρχε ένας τραυματισμός. Πήγαμε συγγενείς στο νοσοκομείο. Εκεί μας βάλανε σε μία αίθουσα και μας ανακοινώσανε ότι ο σύζυγος δεν είναι στη ζωή και έφυγε εν ώρα εργασίας. Άρα, αντιλαμβάνομαι, κυρία Καράνταγλη, ότι εκείνη τη στιγμή πρέπει να διαχειριστείτε την απώλεια του συζύγου σας, αλλά και το δύσκολο έργο να ενημερώσετε το έφηβο κορίτσι σας, την έφηβη κόρη σας. Κύριε Σκαλάκη, εκεί δεν μπορείτε να διαχειριστείτε τίποτα εκείνη τη στιγμή. Να σκεφτείτε τι, να σας δώσουν μία σακούλα με τα ρούχα του άντρα μου. Ορίστε, εδώ μέσα τι υπήρχανε. Ό,τι φορούσε, αυτά παίρνουμε από τους ανθρώπους μας. Αυτά παίρνουμε από τους ανθρώπους μας. Μία σακούλα ρούχα με το όνομα, αυτά είναι τα ρούχα τους. Πού ήταν τα μέτρα προστασίας, πού ήταν το κράνος του, πού ήταν το γυλαίκο του. Τα παπούτσια που βλέπετε στη φωτογραφία τα είχε πάρει ο άντρας με δικά του χρήματα. Τα γάντια που φορούσε, γιατί ετοιμαζόταν να ανεβάσουν με σκηνιά τη σκαλοσιά, ο σύζυγός μου τα είχε πάρει με δικά του χρήματα. Μηδέν μέτρα προστασίας. Μηδέν μέτρα προστασίας. Κυρία Καράνταγλη, αντιλαμβάνομαι, μπορούμε να αντιληφθούμε όλοι, βεβαίως κανείς δεν μπορεί να το βιώσει αν δεν το έχει βιώσει, και σέβομαι απόλυτα τον πόνο σας, σέβομαι απόλυτα και την οικογένειά σας. Την χάνει να έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτό το περιστατικό, την χάνει να γνωρίζω. Σταθήκατε, κύριε Δασκαλάκη, από την πρώτη στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ενημερώνετε το παιδί σας για αυτό το περιστατικό. Εκεί ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Και θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, πολλές φορές στο ρεπορτάζ ακούμε για ένα εργατικό ατύχημα ή ένα εργατικό δυστύχημα και για τους περισσότερους είναι ένα ρεπορτάζ σε ένα site ή μια τηλεόραση. Όμως από πίσω κρύβεται πολύ πόνος. Εσείς πρέπει να διαχειριστείτε την απώλεια του συζύγου σας και να ενημερώσετε το παιδί σας. Πώς το κάνατε αυτό? Κύριε Δασκαλάκη, εγώ δεν ήμουν σε θέση να ενημερώσω το παιδί. Εκεί έπρεπε να υπάρχουν και αρμόδιες υπηρεσίες
ψυχολόγοι, παιδοψυχολόγοι, που να είναι δίπλα στην οικογένεια, που να ενημερώνει την οικογένεια που όταν έχει παιδιά. Δυστυχώς, δεν υπήρχε κανείς κοντά μας. Κανείς. Συγγενικό πρόσωπο πάλι ενημέρωσε το παιδί. Από συγγενικό πρόσωπο ενημερώθηκε το παιδί για την απώλεια του μπαμπά του. Με πολύ δυσκολία. Βάζετε λοιπόν ένα προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό σας. Βεβαίως. Να δικαιωθεί η μνήμη του Γιώργου. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής μου. Θεωρείτε ότι αυτό είναι χρέος απέναντι στο Γιώργο? Κύριε Δασκαλάκη, οι άνθρωποι που φεύγουν δεν έχουν φωνή πια. Έχουν σκοτωθεί, ήταν εργοδοτική δολοφονία. Εμείς είμαστε η φωνή τους. Εμείς η οικογένεια είμαστε η φωνή τους. Εμείς πρέπει να τους δικαιώσουμε για τον άδικο θάνατό τους. Γιατί δεν ήταν άρρωστος ο Γιώργος ή ο κάθε Γιώργος. Και φωνάζουμε και έχουμε και φωνή για να σωθούν και άλλοι άνθρωποι. Δυστυχώς, ακόμα δεν τηρούν μέτρα προστασίας. Πριν 2 μέρες πέρασα από ένα συγκεκριμένο δρόμο με το συγκεκριμένο εργοδότη στα 15-20 μέτρα σκαλοσιά, η μη γυμνή. Οι υπάλληλοι του προσπαθούσαν να στήσουν σκαλοσιές χωρίς μέτρα προστασίας, χωρίς δίχτυα, χωρίς κράνος, η μη γυμνή σας λέω. Πιο ακριβά τους στοιχίζουν να αγοράσουν τα ειδικά μέτρα προστασίας παρά η ανθρώπινη ζωή που έχουν και είναι υπεύθυνοι απέναντι σε αυτούς. Δεν θα συμφωνήσω ότι οι εργαζόμενοι ευθύνονται για τα ατυχήματα. Θέλω να σας πω κάτι, κυρία Καράνταγλη, για να μην δημιουργηθούν. Έθεσα ένα ερώτημα, αν υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ένας εργαζόμενος μπορεί να μην τηρεί τα μέτρα ασφαλείας. Και είπε ο δικηγόρος μας ότι ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, όμως στην πλειοψηφία οι άνθρωποι φεύγουν γιατί δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας γενικότερα από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Υπάρχουν όμως και αυτές οι περιπτώσεις, δυστυχώς, κυρία Καράνταγλη. Κύριε Δασκαλάκη, όταν δεν υπάρχουν, δεν τους παρέχουν οι εργοδότες τους τα μέτρα προστασίας, πώς θα καλυφθούν οι εργαζόμενοι για να τα φοράνε? Εσείς είπατε ότι ο σύζυγός σας από μόνος του είχε πάρει τα ειδικά παπούτσια. Ειδικά παπούτσια, αυτά βρήκα, ορίστε. Αυτά βρήκα, τα παπούτσια του που τα είχε αγοράσει από μόνος του, όπως και τα γάντια εργασίας, από μόνος του. Ούτε κράνος υπήρχε πουθενά, ούτε γυλαίκο, ούτε ζώνη που έπρεπε να φοράει ζώνη για να ανέβει στο ύψος που έπρεπε να ανέβει. Εσάς η ζωή σας άλλαξε ριζικά μετά από αυτό. Ουσιαστικά χρειάστηκε να μηδενίσετε και να ξεκινήσετε από την αρχή της ζωής σας μαζί με την κόρη σας. Θέλω λίγο να σταθούμε στο εξής. Σε αυτήν τη διαδικασία την δικαστική, είστε μόνοι σας, κυρία Καράνταγλη? Κύριε Δασκαλάκη, είμαι μόνη μου σε αυτό τον αγώνα που κάνω, αλλά ευτυχώς μόνη μου εννοώ από την οικογένεια. Ευτυχώς δίπλα μου είναι, επειδή σ' ανήκω και σε ένα σωματείο και υπερασπίζομαι εργαζομένους, και πώς μάλλον τόσο εργαζόμενος υπερασπίζομαι, πώς δεν θα υπερασπιστώ αυτό που συμβαίνει μέσα στο σπίτι μου. Ανήκω και σε μία ομοσπονδία, είμαι στη διοίκηση μίας ομοσπονδίας ιδιωτικών υπαλλήλων. Έχω στήριξη από την ομοσπονδία, έχω στήριξη από το σωματείο μου, έχω στήριξη από το εργατικό κέντρο. Έχω ανθρώπους δίπλα μου που με στηρίζουν. Από την οικογένεια μόνη μου, κύριε Δασκαλάκη. Μάλιστα. Λοιπόν, βάλτε μία ανωτελεία για να βάλω στη συζήτηση και τον κύριο Στέλιο Αφράτη. Κύριε Αφράτη, καλησπέρα σας από το Ηράκλειο. Κύριε Δασκαλάκη, και συγχαρητήρια για την ευκομπή σας που προσεγγίζετε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα στις σύγχρονες εργοδοτικές γαλέρες που βιώνουν όλοι οι εργαζόμενοι. Εσείς, κύριε Αφράτη, θα ήθελα λίγο, επειδή το θέμα το δικό σας, του αδελφού σας, του Μανώλη Αφράτη, απασχόλησε αρκετά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και λίγο πολύ η κοινή γνώμη της Κρήτης το γνωρίζει. Θα ήθελα όμως να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές τι ακριβώς έχει συμβεί. Πριν από 4 χρόνια. Ο αδελφός σας χάθηκε σε ένα τροχαίο που όμως ήταν εν ώρα εργασίας, με ένα αυτοκίνητο της εταιρείας που εργαζόταν. Μάλιστα, να σας πω. Στις 21 Πέμπτου του 20, ο αδελφός μου κλήθηκε να οδηγήσει ένα όχημα που δεν το οδηγούσε αυτό, δεν το οδηγούσε καθημερινά, το οδηγούσε άλλος οδηγός,
εκείνη τη μέρα λόγω ρεπό που είχε, κλήθηκε να οδηγήσει αυτό το όχημα. Και όχι το δικό του που έπαιρνε καθημερινά. Ένα όχημα που δεν τηρούσε κανέναν στοιχειώδη μέτρο ασφάλειας, δεν είχε ελαστικά, ξεβίδωτα καθίσματα, πόρτες που κλείνανε με σκηνάκια και το σημαντικότερο, σπάσανε τα φρένα. Αυτό εδώ που βλέπετε, ένα σωληνάκι φρένο, κοστίζει 25 ευρώ. Το πήρα εγώ για το δικαστήριο. Λοιπόν, 25 ευρώ το ζευγάρι. Για τόσα χάθηκε ο αδερφός μου. 25 ευρώ κοστολογούν την ανθρώπινη ζωή. Επίσης, η περίπτωση δικιά μου, λόγω εντοπιότητας της περιοχής και λόγω, επειδή εγώ για μένα στην Αθήνα, θεωρήσανε να τη βάλουν στο αρχείο με τον διορισμένο εμπειρογνώμονα της τροχέας, ενώ κλείθηκε από την τροχέα να κάνει αυτοψία, να βγάλει πορίσματα, να βλέπει την έκθεση του δικού μου εμπειρογνώμονα και να τη βάζουν την υπόθεση στο αρχείο. Αφού πρώτα είχε προηγηθεί η καταστροφή του οχήματος, του πιστήρου του εγκλήματος. Είχαμε μία δίκη ένα μήνα περίπου. Το στήριξε πάρα πολύ κόσμος, γιατί η υπόθεση παίζει πανελλαδικά. Ευχαριστώ όλο πολύ τον κόσμο και τα εργατικά κέντρα και όλες τις συλλογικότητες, όλα τα εργατικά. Ουσιαστικά, κύριε Αφράτη, τον Ιούλιο είχατε μία δίκη όπου καταδικάστηκε ο εργοδότης. Είχατε το ποινικό της υπόθεσης. Ναι. Μετά από πόσο καιρό φτάσατε στο ποινικό? Μετά από 3-3,5 χρόνια περίπου. 3,5 χρόνια. Και δεν έχετε τελειώσει ακόμα? Όχι, τώρα 8 του Δεκέμβρη είναι το αστικό κομμάτι που είναι προέκταση στην ουσία του ποινικού. Mm-hmm. Γιατί αναγκαζόμαστε να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Μέσα στον πόνο μας πρέπει να μιλήσουμε, να ακολουθήσει και το αστικό κομμάτι. Πάρα πολλές φορές υπάρχουν οι φωνές που λένε ότι μια οικογένεια που έχει χάσει τον δικό της άνθρωπο, γιατί βρίσκει το κουράγιο να πάει και στο αστικό. Κι όμως, εγώ θα απαντήσω, που δεν ανήκω σε αυτήν την κατηγορία, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορούν να στηριχθούν παιδιά οικογενειών αφού οι δικοί τους άνθρωποι χάθηκαν, κύριε Αφράτη. Να σας απαντήσω. Τον αδερφό μου τον βλέπανε σαν νούμερο. Γι' αυτό δεν συντηρούσαν ένα με τα θύματά τους. Και κλεινόμαστε εμείς τώρα, μέσα στον πόνο μας, να απαντήσουμε στο αστικό. Να βγάλουμε τον πόνο στην άκρη και να απαντάμε με νούμερα. Να μην μιλάμε για τον αδερφό μας, να αναγκάζονται οι δικηγόροι μας να εκπροσωπούνται, να είμαι τους δικούς μας ανθρώπους σαν νούμερα. Γιατί δυστυχώς και η εργοδοσία σαν νούμερα τους βλέπει τους εργαζόμενους. Γνωρίζω ότι έχετε γονατίσει στην κυριολεξία κι εσείς από αυτήν την τραγωδία. Γνωρίζω ότι είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση και η μητέρα σας. Είπε νωρίτερα κάτι ο κύριος Βοριάς, ότι η μητέρα του Μανώλη Αφράτη, κάθε φορά που πηγαίνει στα δικαστήρια, είναι σαν να ζει ξανά από την αρχή την κηδεία του παιδιού της. Ακριβώς, ακριβώς. Πρώτη μέρα που ήταν να καταθέσει, τη λέω: «Μάνα, πού πας?» Πήρε τα ρούχα του παιδιού. Λέει: «Αφού δεν μου φέρανε το παιδί μου πίσω, αυτό μου φέρανε, αυτό θα πάω να του το δείξω». Έτσι ένιωθε. Και δυστυχώς δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και σκεφτείτε, ένα όχημα με σπασμένα φρένα, εξάτονο όχημα, που αν γινόταν αυτό μέσα στην πόλη του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, των Χανίων, εξάτονο όχημα με 60 χιλιόμετρα που πολλαπλασιάζει την ταχύτητα, μιλάμε για πάνω από 50 νεκρούς. Αντιλαμβάνεστε. Επειδή κάποιοι επιχειρηματίες δεν οφείλουν να συντηρούν σωστά τα οχήματά τους. Κύριε Αφράτη, πρέπει να πάω στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μείνετε μαζί μας, όπως και η κυρία Καράνταγλη, για να ολοκληρώσουμε την συζήτηση μαζί στο επόμενο μέρος. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε. 10:30 ακριβώς, εδώ ζωντανά σε ώρα αιχμής, μιλάμε για τα εργατικά δυστυχήματα. Θέλω λίγο υπομονή, κύριοι που είστε εδώ στο κεντρικό στούντιο, για να ακούσουμε την κυρία Καράνταγλη και τον κύριο Αφράτη. Σας ευχαριστώ και για τα μηνύματα. Σε πολύ λίγο μου έχουν ζητήσει να γίνει και μια παρέμβαση, όπου θα την έχουμε σε πολύ λίγο. Κύριε Αφράτη, είπατε ότι το κομμάτι το ποινικό ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο, άρα μένει το αστικό.
Ναι, είναι θέλω από λίγο... τον Δεκέμβρη το αστικό. Θέλω λίγο να σταθούμε στο κόστος αυτής της διαδικασίας, ηθικό και οικονομικό. Μα εκεί ολόκληρο σύστημα, κύριε Δασκαλά, και εκεί ποντάρει. Το να κατακάτσει ο πόνος, πόσο θα αντέξει αυτός. Ευτυχώς υπάρχει κόσμος που το στηρίζει, γιατί στην υπόθεση του Μανώλη Αφράτη, ο καθένας βλέπει τον πόλεμο που μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή στο σπίτι του, ακόμα και στον ίδιο να. Μάλιστα. Στο ίδιο εργασιακό καθεστώς που ζει. Από τον χώρο εργασίας του ζητήθηκε κάποιο συγγνώμη, σας στήριξαν? Τίποτα. Κοιτάξτε, εμένα άφησε με στη μάνα μου τη δόλια, που την βλέπανε τόσες μέρες στο δικαστήριο να κλαίει. Ένα συγγνώμη, δεν ξέραμε. Δεν. Οτιδήποτε, μια χαζομάρα. Ένα συγγνώμη δεν είπανε. Αυτό ξέρετε τι δηλώνει? Αμετανόητους και θρασίδες. Καταλαβαίνουμε την οργή σας, δικαίως. Λογικό, κύριε Δασκαλάκη, λογικό. Όχι μόνο εγώ, και η κυρία Καράνταγλη και οποιοδήποτε έχει χάσει άνθρωπο κάτω από αυτές τις συνθήκες. Η κυρία Καράνταγλη θέλει να σας πει κάτι, κυρία Φράτη. Ναι, κυρία Καράνταγλη. Έζησα μία δίκη. Η πρώτη που πήγα ήταν πήρε αναβολή. Γολγοθάς και αυτοί οι άνθρωποι ένα μήνα δίκες για να δικαιωθούν, να τελειώσει το πρώτο το ποινικό. Εγώ έζησα αυτή τη μάνα του Στέλιου. Η γυναίκα ζούσε μια κηδεία μέσα στην δικαστική αίθουσα. Να κρατάει του παιδιού της τα ρούχα. Εγώ μπορούσα να το νιώσω, γιατί και την ώρα ένιωθα και του άντρα μου την κηδεία. Και να κρατάει αγκαλιά τα ρούχα του παιδιού της, τα σκισμένα, γιατί στα ανοίγουν για να μπουν στα ασθενοφόρο, για να προσπαθήσουν να σώσουν τους ανθρώπους μας. Ζούσανε μία κηδεία. Δηλαδή, είναι άδικο να περνάμε αυτά μέσα σε δικαστικές αίθουσες. Είναι άδικο. Εσείς πήρατε ήδη, κυρία Καράταγλη, μία αναβολή. Ναι, εγώ πήρα μία αναβολή. Πήραν αναβολή. Η δική σας τραγωδία συνέβη στις 26 Απριλίου του 2022. Ναι. Τώρα τον Οκτώβριο ήταν η πρώτη δίκη, αναβλήθηκε. 26 Οκτωβρίου ήταν η πρώτη δίκη. Και πάτε 24-26 Μαΐου, δηλαδή δύο χρόνια και κάτι μετά την τραγωδία. Δύο χρόνια θα έχει κλείσει ο σύζυγός μου νεκρός. Δύο χρόνια θα έχει κλείσει ο σύζυγός μου νεκρός για να γίνει. Και αν γίνει. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτή τη διαδικασία, τη δικαστική διαδικασία. Πόσο δύσκολη είναι για μια οικογένεια να πρέπει να ξαναβιώσει από την αρχή και να θυμηθεί την παραμικρή λεπτομέρεια? Πάρα πολύ δύσκολο. Μα δεν ξεχνάς, κύριε Δασκαλάκη. Καθημερινά δεν ξεχνάς. Η πρώτη μέρα σε κυνηγάει καθημερινά. Δεν ξεχνιέται, κύριε Δασκαλάκη, αυτό το γεγονός. Δεν μπορεί να ξεχάσεις πράγματα. Ούτε ότι έχεις βιώσει από την πρώτη στιγμή. Αλλά είναι σαν να ζεις. Όταν μπαίνεις μέσα σε μια δικαστική αίθουσα για να περασπιστείς τον άδικο θάνατο των δικών μας ανθρώπων, ζεις κηδεία. Εγώ μετά από δύο μέρες που πήγα στο κημητήριο, σαν να έκανα ένα μνημόσυνο. Έτσι ένιωθα. Κύριε Αφράτη, είναι τραγικό, γιατί και ο σύζυγος της κυρίας Καράνταγλη, αλλά και ο δικός σας αδελφός, έχουν αφήσει πίσω και μία μάνα. Δηλαδή, δύο μανάδες που θρηνούν. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Είναι μεγάλος ο πόνος και για τις μανάδες αυτών των δύο παιδιών. Εμείς στο δικαστήριο, όντως, όπως το λέει η κυρία Καράνταγλη, ήταν σαν να ξαναζούσαμε την κηδεία. Να σπηλώνουν τη μνήμη του νεκρού. Να προσπαθούν να τα ρίξουν όλα στο νεκρό. Και ιδιαίτερα αυτό να τα ακούς από δημόσιους λειτουργούς. Όπως ήταν ο διορισμένος εμπειρογνώμονας της Τροχέας, που στο τέλος φυσικά παραδέχτηκε ότι δεν έκανε αυτοψία στο όχημα. Δηλαδή, αν μας ακούει αυτή τη στιγμή ο διοικητής της Τροχέας, πρέπει να του κάνει να ασκηθεί μήνυση αυτοπάγγελτη, γιατί τους εξαπάτησε και αυτούς και το δικαστήριο. Με την ελλειπή τεχνική του έκθεση. Εσείς έχετε υπολογίσει πόσο χρόνο χρειάζεστε για να το κλείσετε τελείως αυτό και να συνεχίσετε τη ζωή σας δικαιωμένη όμως, κυρία Φράτη? Το στίγμα το κουβαλάμε πάνω μας.
Ξέρουμε ότι ο δικός μας άνθρωπος δολοφονήθηκε στο βωμό του κέρδους. Ο δικός μας άνθρωπος δολοφονήθηκε στο βωμό του κέρδους. Έτσι ακριβώς, όπως σας το λέω. Φαντάζομαι αυτό είναι και ένα στοίχημα δικό σας, αν μπορούσατε να μιλήσετε στο Μανώλη και να του πείτε ότι θα φτάσουμε μέχρι το τέλος. Δεν είναι στοίχημα, κύριε Δασκαλάκη, είναι υποχρέωση. Mm-hmm. Κάνω το χρέος μου σαν αδερφός. Στον αδερφό μου που έφυγε και στην καημένη τη μάνα μου. Κάνω το χρέος μου. Και πάνω σε αυτό το χρέος έχει στηριχτεί κόσμος. Γιατί πάνω σε αυτή την υπόθεση, βλέποντας όλη την εξέλιξη, την κοροϊδία που κάνανε, την υπόθεση, το στηρίζει κόσμος και το στηρίζει αλληλέγγυα. Γιατί ο κόσμος στο πρόσωπο του Μανώλη βλέπει το παιδί του, ακόμα και τον ίδιο τον εαυτό. Κυρία Καράνταγλη, και εσάς σας προσέγγισαν άνθρωποι που έχουν βιώσει παρόμοια περιστατικά και σας ζήτησαν βοήθεια και πληροφορίες, σωστά? Ναι, ήρθαμε σε επικοινωνία με μία κόρη μιανής κυρίας που έχασε τη ζωή της 7 χρόνια τώρα και δίνουν μεγάλο αγώνα αυτή η οικογένεια. Η γυναίκα έπεσε από επαγγελματοφόρο, τραυματίστηκε βαριά. Ευτυχώς πρόλαβε και έδωσε η γυναίκα κατάθεση, αλλά δυστυχώς πολύ νέα έχασε τη ζωή της. 7 χρόνια δίνει η οικογένεια αυτή, η κόρη της, τον αγώνα για να δικαιώσει τη μητέρα της. Μάλιστα. Κύριε Βοριά, θέλω λίγο να σταθούμε εδώ. Θα μπορούσε να υπάρξει ένα ενιαίο δίκτυο, όλες αυτές οι οικογένειες να μπορούν να βοηθηθούν? Ενιαίο δίκτυο εννοείται από την πολιτεία. Από την πολιτεία με τη βοήθεια των εργατικών κέντρων, της ΓΕΣΕΕ και τα σχετικά. Κοιτάξτε, ενιαίο δίκτυο από μεριάς το συνδικαλιστικό υπάρχει, είναι τα σωματεία, όπως είπε και η κυρία Καράταγλη, ομοσπονδίες, τα εργατικά κέντρα προηγουμένως που στέκονται δίπλα. Από εκεί και πέρα οφείλει όμως και η πολιτεία να κάνει. Πάντως θέλω να σταθώ σε ένα σημείο πάρα πολύ σοβαρό, γιατί είναι μια άλλη διάσταση που έθεσε ο κύριος Σαφράτης για ένα δημόσιο λειτουργό. Ακούστε, γιατί μάλλον δεν καταλάβαμε ίσως καλά την εικόνα. Ο άτυχος αδερφός, συγχωρεμένος ο Μανώλης, του δώσανε ένα όχημα το οποίο δεν ασπάσανε απλά τα φρένα. Οι πόρτες δεν κλείνανε, κλείνανε με σύρμα. Το κάθισμα του διπλανού που τον σκότωσε τελικά ήταν ξεβίδωτο. 80 κιλά κάθισμα συνοδικού, ξεβίδωτο, έφυγε, το χτύπησε στα πλευρά και το σκότωσε. Η πλάτη του οδηγού έπεφτε πίσω και είχε βάλει ένα σανίδι και δεν υπήρχε ζώνη ασφαλείας. Ολόκληρο το κουβούκλιο από την ανατροπή μετακινήθηκε και αυτό το όχημα είχε εισαχθεί από το εξωτερικό και το μετατρέψανε παρανόμως σε ψυγείο με αποτέλεσμα να αλλάξει το κέντρο βάρους. Και έρχεται ο πυρογνώμονας της Ρωσίας και τι δηλώνει, κύριε Δασκαλάκη, ότι αυτό το αυτοκίνητο ήταν ασφαλές. Εδώ πέρα για μένα έπρεπε να υπάρξει και μετά από το δικαστήριο που καταδίκασε παρέμβαση εισαγγελέα. Επιμένω και αυτό που είπε ο κύριος Σαφράτης, όπως έχουμε πει ότι θα κάνουμε αίτηση εξαίρεσης του συγκεκριμένου ανθρώπου γιατί είναι επικίνδυνος. Δηλαδή τρέμω αυτή τη στιγμή το τι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Κρήτης. Σας περιέγραψα με δύο λόγια την κατάσταση ενός παμπάλαιο 30 ετών αυτοκίνητο που επιβάλλει οι κανόνες Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει και το, πώς το λέγανε το σύστημα στα φρένα, Στέλιο, αυτό και το οποίο δεν είχε ούτε αυτό το σύστημα ενώ επιβαλλόταν να το έχει. Άρα υπάρχουν εδώ πέρα εγκληματικές ελλείψεις και αυτή τη στιγμή έρχεται ο εμπειρογνώμονας της Τροχέας που έχει ευθύνες και ο ίδιος ο εισαγγελέας του Ηρακλείου, γιατί εκείνος τον διορίζει, τον διορίζει ο διοικητής και πρέπει να τα ξέρει αυτά. Είναι όντως ασφαλές ένα τέτοιο αυτοκίνητο? Το δικαστήριο πάντως του Ρεθύμα αποφάθησε ότι δεν ήταν ασφαλές. Άρα λοιπόν περιμένουμε και από τον εισαγγελέα Ηρακλείου τις ανάλογες κινήσεις. Εδώ πέρα χάθηκε μια ζωή. Μάλιστα. Και έρχεται ο εμπειρογνώμονας και είπε πολύ σωστά. Έκανε κατάθεση 2 ημερών και στο τέλος αποκάλυψε ότι δεν έκανε αυτοψία στο όχημα. Μάλιστα. Κύριε Αφράτη, για να σας αποδεσμεύσουμε, νομίζω ότι ήταν πολύ ρεαλιστικός ο κύριος Βοριάς. Ένα στοιχείο το οποίο ο πολλής κόσμος... Θα ήθελα να σας πω κάτι. Mm-hmm. Αυτό το όχημα βάσει υπουργικής απόφασης από το 2016 κυκλοφορούσε παράνομα. Στην άδειά του ήταν καταχωρημένο ως με ψυχτικό μηχάνημα, όχι ψυγείο, γιατί ήταν ψυγείο κανονικά, με ψυχτικό μηχάνημα και ανυψωτικό μηχάνημα.
Ακόμα και στην άδειά του κυκλοφορούσε παράνομα, αλλά βάσει υπουργικής απόφασης κυκλοφορούσε παράνομα από το 2016. Μάλιστα. Κύριε Αφράτη, σας ευχαριστώ θερμά για την συζήτηση απόψε. Εγώ μεταφέρω τη συμπάθεια στην οικογένειά σας. Μακάρι ο χρόνος να βοηθήσει στο να επιστρέψετε όσο μπορείτε σε μια κανονικότητα. Να είστε καλά. Κύριε Δασκαλάκη, ο πόλεμος είναι ταξικός και το βιώνουμε κάθε μέρα στις εργασίες μας. Δυστυχώς. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ.